Σήμερα θα σου πω πώς να φτιάξεις το δικό σου μπλουζάκι και να κερδίσεις χρήματα μέσω της Redbubble. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνεις να χειρίζεσαι τα social media για να προωθήσεις την επιχείρησή σου για να μεγαλώσει του λογαριασμού σου στο TikTok, στο Instagram. Σήμερα το θέμα μα είναι διαφορετικό, αλλά να ξέρει, έστω και αν ξεκινήσει με τη Red Bubble, συνεχίζει να χρειάζεσαι τα social media. Οπότε, αν είσαι για πρώτη φορά στο κανάλι, έχω δύο ολόκληρε playlist: η μία είναι για το TikTok, η άλλη είναι για το Instagram. Επίση, αν σου αρέσουν τα κοσμήματα, σου αρέσουν οι κατασκευέ και εκεί μπορεί να βρει μια ολόκληρη playlist για το πώ θα μπορέσει να προωθήσει τα προϊόντα σου. Θα τα βάλω κάτω στην περιγραφή, γι' αυτό. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα καινούργιο επεισόδιο που ανεβάζω. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα που μου έχετε στείλει στο Instagram και μου έχετε πει ότι σας ενδιαφέρει, θέλετε να μάθετε για τη Red Bubble, οπότε και εγώ θα κάνω έτσι μία σειρά από βίντεο για να μπορέσετε να καταλάβετε και να ξεκινήσετε και εσείς να ανεβάζετε τα σχέδια στη Red Bubble. Σχόλιο της ημέρας. Σας ευχαριστώ για τα γλυκά σας λόγια, μου δίνουν δύναμη να συνεχίσω, δίνετε σε αυτό το κανάλι λόγο να υπάρχει, οπότε σας ευχαριστώ, πάμε να το δούμε, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Αν πρώτη φορά βλέπεις αυτό το βίντεο για τη Red Bubble και δεν ξέρεις γενικώ τι είναι και δεν έχεις ξανακούσει τίποτα, σου προτείνω να δεις το πρώτο μου βίντεο θα το δεις εδώ που σου δίνει μια εικόνα για το πώς λειτουργεί, για το πώς μπορείς να ξεκινήσεις και μετά ξαναγύρνα και έλα να δεις αυτό το βίντεο που θα σου δείξω ένα tutorial για το πώς μπορείς να το κάνεις κι εσύ. Πάμε να δούμε σήμερα πώς μπορείς να φτιάξεις το δικό σου μπλουζάκι και να κερδίσεις χρήματα μέσω της Red Bubble. Λοιπόν, ωραία. Τώρα βρισκόμαστε μέσα στο Canva. Είναι ένα άλλο site το οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε τις φωτογραφίες σας, Μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφίες οι οποίες είναι χωρίς δικαιώματα ή μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας φωτογραφίες. Καταρχήν, για ένα μπλουζάκι η καλύτερη διάσταση είναι 5x5.000. Οπότε πάμε εδώ, δεξιά, που λέει προσαρμοσμένες διαστάσεις, πατάμε πάνω και πατάμε, 5, επιλέγουμε 5000 επί 5000 πίξελ. Δημιουργία νέου σχεδίου. Λοιπόν, μας ανοίγει εδώ η επιφάνεια και εδώ στα αριστερά μας μπορούμε να διαλέξουμε φωτογραφίες τις οποίες έχει μέσα ο καμβάς. Μπορούμε να επιλέξουμε στοιχεία και να φτιάξουμε τις δικές μας φωτογραφίες. Μπορούμε να επιλέξουμε κείμενο. Εμείς θα το δείξουμε σήμερα απλά πώς ανεβάζω εγώ μία φωτογραφία η οποία υπάρχει επάνω. Επίσης, το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι μπορείτε να ανεβάσετε και δικές σας φωτογραφίες. Δηλαδή, πατάτε Αποστολές και εδώ Φόρτωση εικόνας σας φέρνει φωτογραφία στην οποία έχετε, ε, μπορείτε να κατεβάσετε φωτογραφία από τον υπολογιστή σας. Εμείς θα το κάνουμε απλό σήμερα και θα συνεχίσουμε στα, επόμενα, στα πιο δύσκολα σε επόμενο βίντεο Λοιπόν, θα διαλέξω τυχαία αυτή τη φωτογραφία η οποία είναι δωρεάν. Εδώ βλέπετε το άσπρο περιθώριο, οπότε εγώ με το βελάκι την μεγαλώνω για να τη φέρω ακριβώς όπως μου δείχνει 5x5.000. Εδώ με τα βελάκια σιγά σιγά. Εδώ. Αυτή τη φωτογραφία τώρα μπορώ να της βάλω εφέ, μπορώ να της βάλω φίλτρα Δηλαδή εδώ ας πούμε είναι χωρίς φίλτρο, αν βάλω το δεύτερο, λίγο φωτίζει. Αν βάλω εδώ, αλλάζει έτσι ο τόνος. Εδώ είναι πιο έντονο. Αυτό είναι δική σας επιλογή, το κάνετε όπως θέλετε. Ας πούμε ότι επιλέγουμε αυτό που είναι λίγο πιο έντονο. Εδώ λοιπόν πάνω δεξιά, γράφει λήψη, πατάμε πάνω, το αφήνουμε σε PNG και πατάμε λήψη. Μας κάνει προετοιμασία, κατεβάζει το σχέδιο στον υπολογιστή μας και είμαστε έτοιμοι. Έχει κατεβεί η φωτογραφία. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τις Red Bubble Λοιπόν, Είμαστε εδώ, είμαστε μέσα στο προφίλ μου. Βλέπετε το μικρό εικονιδιάκι, πατάμε πάνω. Και εδώ μας λέει τώρα add new work. Δηλαδή, βάλε καινούργια, ανέβασε καινούργια δουλειά, καινούργια φωτογραφία. Πατάμε πάνω και επιλέγουμε αριστερά το Upload New, Work. Ξαναπατάμε πάνω και μας ανοίγουν οι φωτογραφίες που έχουμε στον υπολογιστή μας, οπότε πάμε να βρούμε αυτή που μόλις κατεβάσαμε από τον καμβά. Λοιπόν, εδώ. Σήμερα είναι αυτή, 25 του μήνα. Πατάμε πάνω, πατάμε open και κατεβάζουμε τη φωτογραφία. Ωραία. Εδώ δεξιά στον τίτλο μπορούμε να γράψουμε το θέμα. Τώρα, η δική μου η εικόνα είναι τριαντάφυλλα, ε, μπορώ να γράψω ας πούμε ροζ στα αγγλικά. Εδώ μου την εμφανίζει. Σιγά σιγά. Από κάτω πρέπει να βάλω hashtag. Θα μιλήσουμε σε ένα επόμενο βίντεο, αλλά για αυτούς που θέλετε να ξεκινήσετε τώρα, μπορείτε να βάλετε σχετικά hashtag με τη φωτογραφία σας ή να κάνετε και μία εξερεύνηση έτσι γενικά στους άλλους ε, ανθρώπους οι οποίοι ανεβάζουν σχέδια, να δείτε τι χρησιμοποιούν σε μία παρόμοια εικόνα. Και εδώ πρέπει να γράψεις λίγα πράγματα για τη φωτογραφία σου. Οπότε, εδώ τώρα, πώς προσαρμόζουμε. Βλέπουμε λοιπόν το πρώτο σχέδιο. Πατάμε Edit, αριστερά, και εδώ βλέπουμε ότι το σχέδιο είναι λίγο πιο μικρό από το περιθώριο που μας δίνει. Οπότε, με... Εδώ στα δεξιά υπάρχει η μπάρα, την τραβάμε και το φτάνουμε εκεί ακριβώς. Πατάμε απλά και είμαστε έτοιμοι. Το πρώτο σχέδιο είναι έτοιμο. Όταν είναι Enable, είναι πράσινο σημαίνει ότι είναι εντάξει και θα ανέβει. Πάμε να τσεκάρουμε το δεύτερο. Και εδώ έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Είναι εντάξει. Το μεγαλώνουμε απλά. Εδώ είναι εντάξει, το βλέπω, δεν χρειάζεται να διορθώσω κάτι, το ίδιο και σε αυτό. Εδώ τώρα βλέπουμε ότι δεν είναι πράσινο, γιατί εδώ πάνω πάνω έχει μείνει λίγο άσπρο, οπότε πάμε να δούμε αν μπορούμε, γιατί κάποια δεν, τα, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, εκτός αν δώσουμε μεγαλύτερο μέγεθος στη φωτογραφία μας. Εδώ βλέπουμε ότι είναι στο τέρμα, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το διορθώσουμε, άρα κλείνουμε το Edit. Και το αφήνουμε disable, δηλαδή αυτό σαν σχέδιο δεν θα το ανεβάσουμε. Αυτό είναι εντάξει. Το φορεματάκι έχει το ίδιο πρόβλημα, πάμε να δούμε αν μπορούμε. Όχι, το αφήνουμε και αυτό. Εδώ τα αυτοκόλλητα είναι εντάξει, η, 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 η θήκη για τηλέφωνο πάρα πολύ όμορφη έχει βγει. Το ίδιο και εδώ, και το μαξιλάρι πάρα πολύ όμορφα. Είναι έτοιμα όλα. Η κουρτίνα του μπάνιου, αυτή τώρα μπορούμε να δούμε εδώ στο edit, αν μπορούμε να τη μεγαλώσουμε. Όχι, είναι στο τέρμα. Κανονικά, θα μπορούσε να πιάνει όλη την κουρτίνα. Όλο, να είναι όλο τριαντάφυλλα. Όμως, και έτσι δεν είναι άσχημο, οπότε ε, μπορείτε να το αφήσετε έτσι. Οι φλιτζάνες, πανέμορφες. Οι ταξιδίου, το ίδιο επίσης. Πάμε να δούμε τη φούστα. Η φούστα είναι εντάξει, απλά κάποιες φορές δεν μας το κάνει enable, θα το κάνουμε εμείς. Εδώ τα φουλάρια, η θήκη για το κινητό, η τσάντα πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Όλα, όλα, έχουν βγει πάρα πολύ όμορφα το ρολόι. Εδώ, εδώ μας το βγάζει disable, πάμε να το δούμε και αυτό γιατί δεν πιάνει όλο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, οπότε το αφήνουμε και αυτό έτσι. Εδώ το πατάκι του μπάνιου, Βλέπετε ότι ότι δεξιά αριστερά, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Οπότε το αφήνουμε και αυτό έτσι. Το ίδιο και στον καμβά. Θα μπορούσαμε βέβαια να, βάλουμε την, να αλλάξουμε τη φωτογραφία και να την κάνουμε μεγαλύτερη. Όμως δεν θέλω να σας μπερδέψω από την πρώτη φορά στο πρώτο βίντεο, οπότε ας το πάμε έτσι. Και εδώ βλέπουμε ότι αυτά είναι έτοιμα. Η μάσκα δεν ξέρω γιατί μας την έβγαλε, μπορούμε όμως να τη φτιάξουμε και να τη βάλουμε να είναι ενεργή. Η ποδιά, πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ υπάρχει το παζλ, ε, το οποίο όμως δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει, οπότε είναι και αυτό disable. Λοιπόν, εδώ η τσάντα. Εδώ έχουμε τις κάλτσες, οι οποίες και αυτές δεν μπορούμε να τις διορθώσουμε. Το κολάν. Το κολάν το βλέπω είναι εντάξει. Οπότε πάμε να το κάνουμε ενεργό. Πολύ ωραία. Η τσάντα. Η τσάντα δεν γίνεται, την αφήνουμε και αυτή. Και πάμε εδώ τώρα και επιλέγουμε. Είναι φωτογραφία, design illustration, έχει διάφορες σε digital art κτλ. Έχουμε δια, διαλέγουμε δια, ό,τι μας ταιριάζει. Εγώ εδώ έχω κάνει κάποιες κολεξιόν. Σε ένα επόμενο βίντεο θα δείξουμε πώς τις δημιουργούμε. Οπότε εδώ εγώ έχω βάλει ε, κάπου flowers. Ωραία. Επιλέγω ότι ανήκει στα flowers. Ε, is this matter content? Όχι. Είναι εντάξει. Μπορεί να το δει ο καθένας. Και έχω εδώ το, το δικαίωμα να πουλάω στην ε, RedBubble. Πατώντας αυτό, Save Work, ανεβαίνει η δουλειά μας. Οπότε μετά μπορούμε να δούμε τα προϊόντα, να τα κοινοποιήσουμε στα υπόλοιπα social media και να ξεκινήσουμε έτσι σιγά σιγά να δημιουργούμε τα δικά μας σχέδια. Αυτό ήταν. Οτιδήποτε δεν καταλάβατε. Οτιδήποτε το έδειξα πολύ γρήγορα. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια τι θέλετε να αναλύσω περισσότερο, τι είναι αυτό που σας δυσκολεύει. Οπότε να ξέρω και εγώ για την επόμενη φορά τι να δημιουργήσω ή απλά να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω να δείξουμε και πώς μπορείς να φτιάξεις και άλλα πράγματα και πώς μπορείς γενικότερα να βρεις τα προϊόντα που πουλάνε ε, και με hashtag και όλα αυτά, γιατί και η Redbubble είναι πραγματικά μια πλατφόρμα η οποία λειτουργεί σχεδόν όπως το Instagram και το TikTok. Μέχρι την επόμενη φορά να είσαι καλά!